Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στην Πτολεμαϊδα, στο Δήμο της Εορδαίας, καθώς η είδηση μας έρχεται από την Αθήνα, αλλά αφορά την Πτολεμαϊδα, καθώς ιδρύθηκε με κοινή υπουργική απόφαση και θα λειτουργήσει σύντομα πρότυπο επαγγελματικό λύκειο. Το αίτημα ήταν από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της Πτολεμαϊδας, με την συμβολή και την πολιτική πίεση από τον Δήμο της Εορδαίας. Τελικά υπάρχει η ιδρυτική απόφαση για την ίδρυση του πιλωτικού αυτού επαγγελματικού λυκείου. Στο τηλέφωνο έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Κυριάκο Αντωνιάδη, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε αυτήν την ευχάριστη εξέλιξη, σε τι θα συμβάλλει, τι και να έρχεται να καλύψει αυτό το πιλωτικό πρότυπο λύκειο επαγγελματικό. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Μαυρίδη. Καλησπέρα. Όπως ακριβώς τα είπατε, είναι και κάτι παραπάνω σίγουρα, γιατί το αίτημά μας, το δικό μας ως Δήμος Εορδαίας, ήταν η ίδρυση ενός πρότυπου στο Δήμο Εορδαίας. Αυτή ήταν εξ αρχής η σκέψη μας. Η θέληση και οι πολλές, μάλλον, να σας το πω αλλιώς. Πρόκειται καταρχήν για 19 πρότυπα επαγγελματικά λύκεια τα οποία ιδρύονται στη χώρα. Από αυτά τα μισά ιδρύονται στην Αθήνα. Μετά από κινήσεις του Δήμου Εορδαίας και συγκεκριμένα του Δήμαρχου μας του Πλακετά, του Παναγιώτη, και ενέργειες και κινήσεις και διάφορες άλλες ό,τι χρειάστηκε το ως στοιχείο το δώσαμε κάτω στους αρμοδίους, και αυτοί κρίνανε ότι το πρότυπο ΕΠΑΛ πλέον στο Δήμο Εορδαίας θα στεγάζεται στο πρώτο ΕΠΑΛ. Τώρα μιλάμε για ειδικότητες. Είδα και με εντυπωσίασε ναυτιλιακά, για παράδειγμα, ναι, και κάποιες άλλες ειδικότητες. Ενδεχομένως ερχόμαστε να τρέξουμε και να καλύψουμε ανάγκες του μέλλοντος. Εκ πρώτης, οι 4 τομείς που θα στεγάζονται στο πρότυπο ΕΠΑΛ είναι ηλεκτρολογικής φύσεως, μηχανολογικής, δομικών έργων και ένας καινούργιος τομέας που ποτέ δεν είχαμε στο Δήμο μας, ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Που προσεχώς αυτό το πρότυπο ΕΠΑΛ θα επιδοτηθεί, θα δημιουργηθούν χώροι ανάλογοι με τις ανάγκες του κάθε τομέα, και αυτό είναι προφανώς το ιδανικότερο και το πιο καλό. Υπάρχει εκτίμηση για το πότε θα ξεκινήσει, ενδεχομένως να το δούμε και φέτος, ή μιλάμε για μεταγενέστερη χρονιά? Το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει φέτος. Άρα χρειάζεται να τρέξουμε, να το προετοιμάσουμε. Προφανώς ναι. Ό,τι οι παρεμβάσεις είναι να γίνουν και από τον Δήμο μας, εννοείται, αλλά και του προγράμματος, τέλος πάντων, από κάτω από το Υπουργείο, το οποίο προτείνουν τα πρότυπα ΕΠΑΛ, γιατί γίνονται και από εκεί κινήσεις, όπως ξέρετε, είτε χρηματικός, είτε σε μετατροπές, είτε σε. Ναι, προφανώς θα οριστούν οι προδιαγραφές. Σίγουρα θα φύγει κάποιο κλιμάκιο σίγουρα από κάτω, ώστε να καθορίσει τι χώρους απαιτούνται σε ένα νέο πρότυπο ΕΠΑΛ, και σίγουρα και εμείς θα ακολουθήσουμε ως Δήμος και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί συμπληρωματικά και επικουρικά πάνω σε αυτό στην κατεύθυνση. Ουσιαστικά μιλάμε για τη μετεξέλιξη του πρώτου επαγγελματικού λυκείου, ή μιλάμε για ένα εντελώς καινούριο σχολείο? Καινούριο σχολείο. Το οποίο θα στεγαστεί πού? Ο χώρος ο οποίος θα στεγαστεί και θα συνεχίσει να υφίσταται εκεί είναι ο χώρος του πρώτου ΕΠΑΛ. Πλέον δεν θα ονομάζεται πρώτο ΕΠΑΛ και θα είναι το πρότυπο ΕΠΑΛ. Αυτό λέω. Άρα είναι μετεξέλιξη του πρώτου ΕΠΑΛ. Δεν θα υπάρχει το πρώτο ΕΠΑΛ. Και θα είναι το πρότυπο επαγγελματικό λύκειο. Πείτε το. Ωραία, κατανοητό. Αυτές οι ειδικότητες, οι οποίες ξεκίνησε, οι 4 τομείς μάλλον, στην πορεία σίγουρα θα συμπληρωθούν με προτάσεις και δικές μας. Σίγουρα θα εξελιχθούν. Δηλαδή δεν θα μείνουμε με αυτούς τους 4 τομείς, θεωρώ. Σίγουρα θα γίνουν προτάσεις και από εμάς ως Δήμος Εορδαίας και ειδικότερα σίγουρα και από τη Διευθύνση Δευτεροβάθμιας. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε το θέμα και νομίζω ότι είναι καλή εξέλιξη, αν δίνει και απαντήσεις για τις ανάγκες τις μελλοντικές της περιοχής.
Σίγουρα είναι ότι πιο θετικό σίγουρα για τα παιδιά μας, γιατί οι ανάγκες όπως βλέπουμε αυξάνονται, οι εποχές αλλάζουν, δεν είναι πλέον όπως κάποτε, ίσως πάρει τα παλαιότερα χρόνια. Εγώ θα το χαρακτήριζα ένα μίνι πανεπιστήμιο ειδικοτήτων. Τεχνικής εκπαίδευσης. Ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ.